Germania, Markus Raufmann. Ιούνιος 1997. Ο ψηλόλιγνος, ψυχρός ξανθομάλης Ράιν Ράουφμαν φτάνει στην Κύπρο. Είναι το νέο απόκτημα της Ομόνιας. Δεν χαμογελά, δεν μιλά. Κάποιος φίλαθος είχε πει, «Ρε, αυτός ο ψηλός δεν μπορεί να πατήσει κάτω». Μέσα στην άγνοια του είχε δίκιο. Γιατί ο Ράουφμαν ποτέ δεν πάτησε στο έδαφος. Απλά πετούσε. Την πιο τρελή κούρσα που έκανε ποτέ επιθετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησε να τριπλάρει και βέβαια οι προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ είναι 3-1. 3-1 τρέχει τώρα και ο Παναγιώτου. 3-1. Παλιά δεξιότερα για τον Αντώνη τον Νικολάου. Παλιά Ράουφμαν γύρισε, βοήθησε. Κάτι άλλο για μένα. Ήταν γεμάτο γήπεδο, μόνο πράσινο. Ιδού τα επιδέματα της καριέρας του αρχικανονιέρη σε Γερμανία, Αυστρία, Κύπρο. Σε Blau Weiss Γερμανίας, 34 συμμετοχές, 7 γκολ. Σε Meppen, 79 συμμετοχές, 36 γκολ. Eintracht, 23 συμμετοχές, 4 τέρματα. Αρμίνια, 7 συμμετοχές, κανένα γκολ. Λάσκ, 16 συμμετοχές, 3 τέρματα. Ομόνια, 97-2004, 156 συμμετοχές, 192 τέρματα. Κύπελο με την Ομόνια, 30 γκολ σε 30 συμμετοχές. 2 συμμετοχές σε Ασπίδα Κοπ. Στην Ευρώπη, 16 συμμετοχές, 11 γκολ. Στην Εθνική, 5 αγώνες, 3 τέρματα. Σύνολο, σε 378 αγώνες, 286 τέρματα. Κέρδισε 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελο και 2 ασπίδες. Το πιο ωραίο τέρμα που έχεις πετύχει μέχρι σήμερα. Με την ανώθωση στο Μακάριο το 1-1. Το γυριστό είναι. Ναι. Πιο σημαντικό γκολ που πέτυχες στην Κύπρο. Πέρσι με την ΑΕΛ το 3-2 στο Τσίριο. Ο πιο αξέχαστος αγώνας για σένα. Το παιχνίδι με την Εθνική που παίξαμε με την Γαλλία. Το πιο θρίλερ παιχνίδι. Με την ΑΕΛ στο Τσίριο. Το καλύτερο σου παιχνίδι με το ΑΟΕΛ. Το 3-3. Το αγαπημένο σου σύστημα. Είναι τρελός ο Γερμανός. Μάρκος Ράουφμαν λατρεύτηκε όσο κανείς άλλος από τους φίλους της Ομόνιας και με τη σειρά του λάτρεψε τον λαό. Ο κόσμος μας είναι απίστευτος. Είναι πραγματικά είμαστε Κινέζοι. Είμαστε τόσο πολλοί και τόσο φανατικοί που ένιωθα κάθε φορά που έπαιξα τόσο πολύ περήφανος που μπορώ να παίξω για αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος μας δεν είναι μόνο το 10ος παίχτης, είναι 13ος και 14ος παίχτης. Είναι απίστευτο. Ακόμα αν πάει η ομάδα δεν πάει καλά, είναι εκεί. Αγαπούν την ομάδα, βοηθούν τους και αυτά είναι πράγματι το κάτι άλλο. Εγώ από το χρόνο να κάτσω εκεί πάνω μες στην θύρα 9 και είναι μαζί τους. Μετά, την 9η Ιουλίου του 2004. Η Ομόνια, η μεγάλη οικογένεια του Ράουφμαν, μαζί με την αφρόκρεμα του κυπριακού ποδοσφαίρου, λένε αντίο στον μέγιστο κανονιέρι. Μαζί με ένα ζεστό πελώρε ευχαριστώ για τα όσα εκπληκτικά μας πρόσφερε σε αυτά τα 6 χρόνια. Στο τελευταίο του παιχνίδι δεν παραλείπει να θυμίσει ποιος είναι ο αρχιμάστορας του γκολ. Και μάλιστα 3 φορές μέσα σε 16 λεπτά. Ακολούθως η αποθέωση. Ο γύρος του αποχαιρετισμού με το είναι τρελός ο Γερμανός να δουνεί την ατμόσφαιρα.
Στα αποδυτήρια θα κλάψει όσο δεν έκλαψε ποτέ στη ζωή του. Η καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής τελείωσε, όμως ο Μάρκος δεν θα φύγει από το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Άλλωστε το λέει και το όνομα. Ράουφμαν στην βαβαρική διάλεκτο σημαίνει μαχητής. Μάθαμε στην Γερμανία το fighting spirit, το να το πιστέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, κάθε παιχνίδι. Έχουμε τα μέσα μας από μικρή, γιατί πρέπει να πολεμήσουμε αν θέλουμε να καταφέρουμε κάτι. Όχι πολεμήσουμε, να παλέψουμε πολύ σκληρά. Για μένα δεν τέλειωσε τίποτα. Τώρα αρχίζουμε, έχουμε πολλή πράγματα να κάνουμε. Έχουμε μια ομάδα που θέλει σίγουρα βοήθεια και να προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο με αυτό μας.